Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα αξίζει ή όχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το αν αξίζει ή όχι το remaster του Call of Duty Modern Warfare 2. Ένα remaster το οποίο βασίζεται μόνο στο campaign του παιχνιδιού. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο ήρθε να μας συναρπάσει. Όσοι δεν γνωρίζετε το Modern Warfare 2, είναι ίσως ένα από τα κορυφαία Call of Duty παιχνίδια και σαν online και σαν ιστορία. Είναι για μένα προσωπικά αυτό που μου εκκίνησε την αγάπη. Μου ξεκίνησε την αγάπη στη σειρά Call of Duty και είναι το γεγονός ότι η Binox πήρε το παιχνίδι και το έκανε μια ομορφιά. Και χωρίς να υπάρχουν υποψήματα, χωρίς να υπάρχουν lag, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Φυσικά είναι κάτι το οποίο έρχεται και μας έχει συναρπάσει. Η Binox λοιπόν πήρε το παιχνίδι από την Infinity Ward, το blockbuster της οποίας κυκλοφόρησε το 2009, ένα τρομερό sequel στο οποίο βασίστηκε και αγαπήθηκε από πολλούς και πολλές. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι εδώ κάνουμε review στο PC. Το φυσικά πράγματα που έχουμε αγαπήσει πέρα από τα γραφικά είναι το εξαιρετικό cast με τους voice actors οι οποίοι ήρθαν και μας δώσαν τον πόνο, τον φόβο και αυτά ακριβώς που ζητούσαμε τότε. Τα cinematics είναι εξαιρετικά, ενίοτε δεν καταλαβαίνεις πότε είσαι μέσα στο παιχνίδι και πότε βλέπεις cinematic. Η δουλειά είναι τόσο καλή. Έτσι λοιπόν, υπάρχει έτσι μια περίεργη, υπάρχουν κομμάτια τα οποία σίγουρα ήταν τελείως διαφορετικά πριν 11 χρόνια με τώρα και φυσικά δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει κάποιος βλέποντας το πώς θα παίξεις τα σκηνικά. Δεν έχω να πω πάρα πολλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, διότι πάρα πολύ γνωρίζετε την ιστορία, την έχετε παίξει, δεν μπορώ να το κρίνω ιστορικά, διότι την απόψη μου σας την είπα, είναι το αγαπημένο μου Call of Duty και το γεγονός ότι η Remaster με κάνει ακόμα πάρα πολύ χαρούμενο. Είναι πραγματικά οι στιγμές blockbuster ταινιών τα οποία υπάρχουν, τα cliffhangers, τα takedowns τα οποία συμβαίνουν, το τέλος, η τελευταία αποστολή η οποία σε αφήνει παγωτό, ο πόλεμος, η προδοσία, τα πάντα όλα μαζί. Αν μπορούσε να κυκλοφορήσει το, αν μπορούσε να κυκλοφορήσει το παιχνίδι αυτό χωρίς να ξέραμε ότι υπήρχε, σίγουρα θα μέναμε όλοι με το στόμα ανοιχτό για το τι παιχνιδάρα είναι αυτό που κυκλοφόρησε σήμερα. Το παιχνίδι έχει κάποιες πολύ όμορφες πίστες, τις οποίες σίγουρα θα ήθελα να τις επισκεφτώ ξανά στο multiplayer κομμάτι. Ίσως είναι κάτι το οποίο μου λείπει πολύ παραπάνω από ότι θα μπορούσα να γκρινιάξω γι' αυτό, αλλά καταλαβαίνω ότι αν το συγκεκριμένο παιχνίδι έβγαζε και multiplayer, σίγουρα θα μιλάγαμε για ένα full release παιχνίδι. Ποιος ξέρει όμως, μπορεί και στο μέλλον να το έχουμε. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Η Activision αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται στο Call of Duty τα τελευταία χρόνια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όχι πως πριν δεν συμπεριφερόταν, αλλά όπως έχουμε αναφέρει σε παρελθοντικά Call of Duty υπήρχαν κάποιες έλλειψεις. Το γεγονός ότι μέσα στο τελευταίο διάστημα είχαμε ένα καινούργιο Call of Duty, ένα Battle Royale, νομίζω δεν τα ξεχνάμε αυτά. Είχαμε το πρωτό Modern Warfare, το οποίο ήταν remake της ιστορίας, κάτι σε πιο τέτοιο, υπάρχει και review αντίστοιχο στο κανάλι, το οποίο μπορείτε να το δείτε. Τώρα έχουμε το κλασικό remaster του campaign. Και φυσικά όσοι το έχουν παίρνουν και δωράκια στο Warzone, αν το πάρουν με τον bundle για το Warzone. Αυτά λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Το παιχνίδι φυσικά παίρνει 9 στα 10. Ο μόνος λόγος που αφαιρώ ένα κλικ είναι γιατί ήθελα να υπήρχε το multiplayer μέσα. Αλλιώς μπορούμε να το βάλουμε και 10 στα 10. Ελπίζω να το πάρετε, να διασκεδάσετε εσείς όπως διασκεδάσαμε και εμείς. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Stay tuned, γιατί έρχονται πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά αρκετά ακόμα interview in the industry. Bye!